Καλημέρα και από μένα. Ναι, την παρουσίαση την κάνω εγώ. Είμαι ο Ντούλος Αλέξανδρος, είμαι τοπογράφος μηχανικός. Εκπροσωπώ την εταιρεία Consortis Geospatial και θα σας παρουσιάσω την πλατφόρμα γεωχωρικών δεδομένων την οποία έχουμε αναπτύξει, την πλατφόρμα EveryMap, την οποία έχουμε αναπτύξει και δουλεύουμε στην εταιρεία μας σε διάφορα project. Η πλατφόρμα EveryMap είναι μια εφαρμογή πυρήνας, όπως συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ μας. Είναι η πλατφόρμα από την οποία ξεκινάνε και στην οποία προσπαθούν να καταλήξουν όλες οι υπηρεσίες και όλα τα project τα οποία δουλεύουμε στη Consortis Geospatial. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να σταθεί και σαν standalone map portal εφαρμογή για την προβολή, διάθεση και αναζήτηση γεωχωρικών δεδομένων. Είτε αυτά τα δεδομένα προέρχονται από εσωτερικές πηγές, δηλαδή τα διαθέτουμε εμείς στο αρχείο μας, είτε από εξωτερικές πηγές μέσω WMS και WFS υπηρεσιών. Όπως επίσης μπορεί να ενσωματωθεί και σε άλλες εφαρμογές, είτε είναι καθαρά χωρικές εφαρμογές, κάποια παραδείγματα θα σας δείξω παρακάτω, είτε εφαρμογές οι οποίες δεν είναι καθαρά, ας το πούμε, χωρικές, αλλά η χωρική διάσταση και η απόδοση μιας χωρικής πληροφορίας σε αυτές δίνει μια έξτρα δυνατότητα σε αυτές τις εφαρμογές. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο GitHub, μπορείτε δηλαδή να συσφέρετε, να κατεβάσετε και να δείτε το documentation και τον κώδικα της εφαρμογής. Αυτή την περίοδο δουλεύουμε την βελτίωση και την καινούργια έκδοση της πλατφόρμας, θα είναι σύντομα και αυτή διαθέσιμη, προς το παρόν είναι η πιο παλιά έκδοση διαθέσιμη, όπως είπα, στο GitHub. Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής είναι αρθρωτή, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να την επεκτείνουμε είτε εμείς είτε κάποιος άλλος να την επεκτείνει πολύ εύκολα. Ήδη έχουμε δουλέψει και έχουμε αναπτύξει διάφορα modules πάνω σε αυτή την αρχική πλατφόρμα. Έτσι έχουμε αναπτύξει την εφαρμογή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, το Lantify όπως λέμε, το MapDay, το οποίο αφορά τη διαχείριση των δικτύων ίδρυυσης, καθώς επίσης και μια καινούργια, ας πούμε, εφαρμογή που έχουμε κάνει στα πλαίσια δύο project που αφορούν τη διαχείριση των οικοδομικών αδειών και των απαλωτριώσεων μέσω του EveryMap. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε ουσιαστικά αυτό το οποίο σας είπα και πιο πριν, είναι το πώς είναι η αρχιτεκτονική του EveryMap, που είναι το EveryMap στο κέντρο των δραστηριοτήτων και γύρω από αυτό υπάρχουν ήδη αναπτυγμένες εφαρμογές και modules, είτε κάποιο άλλο το οποίο θέλουμε ή θέλετε να αναπτύξετε στο μέλλον, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το EveryMap για να γίνουν διάφορες λειτουργίες. Τώρα, το πώς ενώνεται το EveryMap με τις εφαρμογές αυτές μέσω κάποιου web service, το οποίο ενώνει ουσιαστικά το modules, το οποίο είτε είναι το MapDAI, είτε είναι το Landify για τη διαχείριση των ακινήτων, είτε είναι για την αναζήτηση, προβολή και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων προς τον τελικό χρήστη, είτε είναι οικοδομικές άδειες, είτε οποιοδήποτε άλλο vector και raster δεδομένο, είτε κάποια άλλη χωρική βάση δεδομένων, η οποία θέλουμε να ενώσουμε μέσω κάποιου web service με το EveryMap. Κατά βάση, η βάση δεδομένων η οποία χρησιμοποιούμε στις εφαρμογές μας είναι η Postgres, ωστόσο στο παρελθόν χρησιμοποιούσαμε και SQL Server για την εφαρμογή του Lantify και τη διαχείριση των ακινήτων, αλλά σε αυτή τη φάση κυρίως το σύστημα διαχείρισης που χρησιμοποιούμε είναι αυτό της Postgres. Κάποια πράγματα σχετικά με την ανάπτυξη και το πώς εξελίχθηκε η ανάπτυξη του EveryMap. Αρχικά, ο προσανατολισμός μας ήταν το να είναι ένα εμπορικό λογισμικό, να είναι δηλαδή μια πλατφόρμα η οποία θα διατηρηθεί με βάση εμπορικούς όρους χρήσης. Στη συνέχεια, προσανατολιστήκαμε το να είναι μια open source πλατφόρμα η οποία θα είναι διαθέσιμη προς το κοινό. Οπότε γι' αυτό και είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή στο GitHub. Οι τεχνολογίες οι οποίες αναπτύχθηκε αρχικά και στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξη του EveryMap είναι κατά βάση jQuery, OpenLayers και Map Server για τη διάθεση των δεδομένων προς τους τελικούς χρήστες. Στη συνέχεια υπήρξε ένα μεταβατικό στάδιο που χρησιμοποιούσαμε, το Node.js, όπου βάσει αυτού αναπτύχθηκε το Lantify και το MapDAI για τη διαχείριση των ακινήτων και των δικτύων ίδρυυσης αντίστοιχα.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκε το έμπνευμα στο περιβάλλον διαχείρισης των οικοδομικών αδειών, το οποίο ήταν ένα project το οποίο υλοποιήσαμε για το Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας δείξω λίγο κάποια πράγματα πιο κάτω. Και αυτή την περίοδο δουλεύουμε στην αναβάθμιση τόσο των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο έμπνευμα, όσο και στην τελική αναβάθμιση του UI, με στόχο να το κάνουμε πιο φιλικό προς το χρήστη. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες όπως αυτή του Leaflet, Angular κλπ. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε App Server και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε και να το κάνουμε όσο δυνατόν καλύτερο. Ένα παράδειγμα του περιβάλλοντος εργασίας της τωρινής, ας το πούμε, έκδοσης του Evrim, που είναι αυτό το οποίο βλέπετε εδώ στο πλαίσιο ενός project το οποίο είχαμε υλοποιήσει για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ουσιαστικά το βασικό περιβάλλον εργασίας του Evrim είναι ό,τι περιμένει κανείς από ένα WebGIS. Δηλαδή έχει τα εργαλεία εστίασης για zoom in, zoom out κλπ, για panning, για τη διαχείριση των θεματικών επίπεδων. Μπορείς να κάνεις αναζήτηση, είτε αυτή η αναζήτηση διεύθυνση, είτε αναζήτηση στα διαθέσιμα θεματικά επίπεδα. Σύνθετη αναζήτηση φυσικά. Εργαλεία μέτρησης αποστάσεων, εμβαδών, μετάβαση συγκεκριμένων σημείων βάσεων συντεταγμένων. Κάτι το οποίο αξίζει να σας πω εδώ πέρα, ότι στο πλαίσιο και αυτού του project το οποίο βλέπετε εδώ, ουσιαστικά του παρατηρητήριου της Διάβρου για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενσωματώσαμε και δεδομένα από εξωτερικές πηγές, έτσι πέρα από δορυφορικά δεδομένα, ενσωματώσαμε και δεδομένα από εξωτερικού σερβερ, όπως για παράδειγμα το ανεμολόγιο, όπως λέμε, το οποίο αφορούσε την απεικόνιση στο περιβάλλον εργασίας του Evrimap δεδομένων σχετικά με τους ανέμους. Στην εικόνα αυτή βλέπετε ουσιαστικά το πώς σχηματίζονταν οι άνεμοι την 18 Σεπτεμβρίου του 20, την ημέρα που ουσιαστικά εμφανίστηκε ο μεσογειακός τυφώνας Ιαννός στο Ιόνιο και το που είχε και δυστυχώς και καταστροφικά αποτελέσματα. Οπότε ενσωματώσαμε τα δεδομένα αυτά στο περιβάλλον εργασίας για να το δείξουμε τόσο ιστορικά για μας όσο και για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αφορούσε το συγκεκριμένο project. Τώρα, κάποια παραδείγματα χρήσης του EveryMap για κάποια project. Το ένα από αυτά είναι για ένα έργο το οποίο αφορά υδραυλική μελέτη, το οποίο γίνεται από την εταιρεία μας. Ωστόσο, μεταξύ άλλων, ζητήθηκε το να υπάρχει και απεικόνιση των γεωχωρικών δεδομένων σε μια πλατφόρμα. Οπότε, επιλέξαμε το EveryMap για να δείξουμε τα διαθέσιμα δεδομένα στους χρήστες της υπηρεσίας, τα οποία αφορούσαν υδραυλικά μεγέθη, κάποιες κατασκευές, τις οποίες υπήρχαν στον νομό Σερών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι αυτό του παρατηρητηρίου της διάπλωσης, τις οποίες σας έδειξα και πιο πριν το ανεμολόγιο. Και εδώ έγινε χρήση και απεικόνιση πάρα πολλών δεδομένων. Δεδομένα τα οποία ήταν είτε καθαρά raster δεδομένα, είτε δεδομένα από δορυφορικά, είτε δεδομένα από εξωτερικές πηγές, όπου, όπως σας είπα και για το ανεμολόγιο, δεδομένα από πλωτήρες, όπου πάλι παίρναμε από εξωτερικές πηγές και τα παρουσιάζουμε στο περιβάλλον εργασίας του EveryMap. Αυτή ουσιαστικά και η προσπάθεια και νομίζω και το καλύτερο, αυτό το οποίο που προσφέρει, ότι μπορούμε να δούμε δεδομένα είτε είναι εσωτερικά είτε εξωτερικά πολύ εύκολα να τα βάλουμε στο περιβάλλον εργασίας του EveryMap, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Το καινούργιο περιβάλλον εργασίας είναι πάνω κάτω αυτό το οποίο βλέπετε εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο το αναπτύσσουμε ακόμα, ωστόσο η λογική του είναι ότι πάλι θα υπάρχουν τα υπόβαθρά μας, θα υπάρχει το υπόμνημα των συμβόλων, δυνατότητες για εστίαση από εστίαση κλπ, όπως σας έδειξα και πριν. Μπορούμε να κάνουμε εννοείται αναζήτηση με βάση ένα πολύγωνο. Να εμφανίσουμε τα θεματικά μας επίπεδα και να κάνουμε είτε επεξεργασία των πολυγόνων ή των επιπέδων τα οποία έχουμε στο περιβάλλον εργασίας του EveryMap. Προσπαθούμε να το κάνουμε πιο σύγχρονο και πιο φιλικό προς το χρήστη. Πάντα βάσει το τι ανάγκες προκύπτουν από εμάς ή από κάποιους συνεργάτες μας, αλλά και το τι υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στην αγορά και στην τεχνολογία. Μπορείτε να κάνετε τα εργαλεία, όπως είπα και πριν, ενός GIS, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, να κάνετε επεξεργασία δεδομένων, χωρική αναζήτηση, να εμφανίσετε τα δεδομένα
σε πίνακες να εισάγεται δεδομένα από WMS και WFS υπηρεσίες. Δεν θα σας κουράσω πολύ με τα εργαλεία. Απλά να σας δείξω λίγο το περιβάλλον εργασίας του καινούριου έβριμα, το οποίο θα είναι, όσον ούπο, όπως είπα και πριν, διαθέσιμο και αυτό στο GitHub. Τώρα, τα πλεονεκτήματα και οι στόχοι της νέας έκδοσης του έβριμα, που είναι το να χρησιμοποιούμε ένα update τεχνολογία με πάρα πολλές δυνατότητες, να είναι η γρήγορη και ευκολότερη, το γρηγορότερο upload των δεδομένων τα οποία έχουμε διαθέσιμα. Όπως είπα και πριν, ένα πιο φιλικό και καλύτερο περιβάλλον για τον τελικό χρήστη. Κάποιες έξτρα δυνατότητες, οι οποίες προέκυψε ανάγκη να ενσωματώσουμε σχετικά με τη σχεδίαση και επεξεργασία των δεδομένων μας στο περιβάλλον του EveryMap. Το να δημιουργούμε πιο εύκολα κάποια modules τα οποία θα κολλήσουν και αυτά στο μέλλον με το βασικό περιβάλλον του EveryMap και να είναι πιο mobile friendly για τον τελικό χρήστη και να μπορεί να χρησιμοποιήσει και από συσκευές πέραν του PC του. Στη συνέχεια θα σας δείξω κάποια screens από δύο εφαρμογές τις οποίες έχουν βασιστεί στο EveryMap και είναι χρησιμοποιητές σαν modules. Το ένα είναι το Landify, το οποίο σας είπα και πριν, και τη διαχείριση εκείνης της περιουσίας. Ένα mini κτηματολόγιο, όπως λέμε μεταξύ μας, όπου πάλι υπάρχει το περιβάλλον εργασίας του EveryMap με τα εργαλεία πάνω κάτω, τα οποία σας έδειξα, και σωματώνεται μια βάση δεδομένων σε Postgres, όπου ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί την εκείνη την περιουσία καταχωρώντας όλα τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, κάνοντας επεξεργασία αυτών, απεικονίζοντας φυσικά το κίνητο στο χάρτη, στο ψηφιακό χάρτη, και συνδέοντας όλα τα δεδομένα τα οποία αφορούν ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Το MapDIA, το οποίο αφορά την διαχείριση και επεξεργασία των δικτύων ίδρυυσης, αφορά κατεξοχήν της ΔΕΙΑ της χώρας και τους Δήμους οι οποίοι διαχειρίζονται τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Μπορεί να γίνει απεικόνηση όλων των υδραυλικών μεγεθών και των δεδομένων τα οποία διαθέτει ένα δίκτυο ίδρυυσης στο περιβάλλον εργασίας του EveryMap, είτε δηλαδή από το υπόγειο δίκτυο, είτε είναι αγωγή, είτε αντλίες, αντλιοστάσια κλπ. Υπάρχει δυνατότητα να καταχωρήσουμε όλα τα δεδομένα που αφορούν τα υδραυλικά αυτά μεγέθη. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό το οποίο έχουμε αναπτύξει, είναι ότι μπορούμε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος να κάνουμε και τοπολογικούς ελέγχους. Έχουμε σωματώσει δηλαδή τοπολογικούς ελέγχους στο περιβάλλον εργασίας του EveryMap, έτσι ώστε π.χ. κάποιος χρήστης πάει να βάλει ένα φρεάτιο εκτός του δικτύου, να χτυπάει, να έρχεται ένα μήνυμα, ένα pop-up μήνυμα στην οθόνη του χρήστη, ότι προσπαθείτε να βάλετε ένα φρεάτιο εκτός δικτύου, οπότε ουσιαστικά βοηθάει το χρήστη να μην κάνει λάθη τα οποία έχουν σχέση με την τοπολογία. Ένα παράδειγμα ήταν αυτό. Ένα παράδειγμα χρήσης του EveryMap σε μια εφαρμογή, όπως σας είπα στην αρχή, όχι κατεξοχήν χωρική, αλλά συνδυάζοντας το με το EveryMap αποκτά, νομίζουμε, μια άλλη διάσταση, είναι αυτό το οποίο σας είπα για το Δήμο Παύλο Μελά, όπου στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός project για το Δήμο Παύλο Μελά, που αφορούσε την σάρωση και καταχώρηση μια βάση δεδομένων των οικοδομικών αδειών, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες αυτές προς το χρήστη, ενσωματώσαμε και την πλατφόρμα EveryMap για να μπορεί ο χρήστης να κάνει αναζήτηση και με χωρικά κριτήρια κατευθείαν πάνω στο χάρτη. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι διαπιστώσαμε και σαν μηχανική αλλά και σαν υλοποιητές αυτού του project, ότι όταν μια οικοδομική άδεια απλά υπάρχει σε μια βάση δεδομένων χωρίς να υπάρχει χωρική υπόσταση σε αυτή, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα, όπως το να βρούμε λάθος άδεια, ειδικά στις παλιότερες άδειες. Γι' αυτό και ενσωματώσαμε την πλατφόρμα EveryMap στο βασικό project, το project δηλαδή των οικοδομικών αδειών, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να κάνει αναζήτηση της οικοδομικής άδειας στην οποία τον ενδιαφέρει κατευθείαν πάνω στο χάρτη. Οι οικοδομικές άδειες εμφανίζονται σε μορφή cluster, κάνοντας zoom in ο χρήστης εμφανίζονται οι άδειες στη θέση στις οποίες εντοπίστηκαν
και από εκεί και μετά μπορεί να κάνει διάφορες ενέργειες, όπως το να πάρει κατευθείαν το τοπογραφικό διάγραμμα τον οποίο τον ενδιαφέρει, ή το στέλεχος, τα βασικά αρχεία τα οποία σαρώθηκαν στο πλαίσιο αυτού του project, είτε να κάνει αίτηση για να πάρει κάποια υπόλοιπα αρχεία τα οποία τον θέλει από την αρμόδια υπηρεσία, από την τεχνική υπηρεσία, από την πολυδομία του Δήμου Παύλου Μελά. Οπότε θεωρούμε ότι, και νομίζουμε ότι αυτό ήταν και το πετύχημα, ότι απέκτησε μια μεγαλύτερη ευκολία τόσο ο χρήστης, ο εξωτερικός χρήστης, δηλαδή ο μηχανικός, ο δικηγόρος ή ο απλός πολίτης, ο οποίος θέλει να πάρει τα δεδομένα αυτά, είτε το προσωπικό του Δήμου Παύλου Μελά, όπου μπορεί να βρει την άδεια την οποία τον ενδιαφέρει, όχι μόνο με βάση περιγραφικών κριτηρίων, αλλά και κατευθείαν αναζητώντας το πάνω στο χάρτη. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες απορίες. Πολύ ευχαρίστω να τις απαντήσω τώρα.